έχουμε έρθει σε ένα φανταστικό ιταλικό. Έχουμε ξανάρθει εδώ, γι' αυτό το επιλέξαμε και αυτή τη φορά. Πάρα πολύ ωραίο φαγητό, πολύ άνετα, εξυπηρετικά τα πάντα, τα γκαρσόνια, όλα φανταστικά. Instagram versus reality. Ναβόνα πρέπει να έρθεις, δεν υπάρχει περίπτωση να χάσεις αυτή την ομορφιά. Φωτογραφίες απίστευτες στα συντριβάνια δίπλα, πλατείες, 2-3 συντριβάνια μαζί. Τέλεια φωτογραφικά, φανταστικό μέρος, μην το χάσεις. Εγώ πλακάτι. Τι έγινε τώρα, πού είμαι? Τι πλακάτι είναι αυτό στην πλατεία Πιάτσα Ναβόνα? Πλατεία Συντάγματος. Κοίτα εδώ, κοίτα κατάντια. Κοίτα, ήρθαμε να δούμε τα συντριβάνια εδώ, τα γλυπτά του Μπερνίνη, και βλέπουμε τα πλακάτια εδώ. Ξέρω τα κόντρα πλακέ. Το οποίο σου είχε πει και κενό και καλά διαφάνεια, ναι, για κοίτα, να βγάλει φωτογραφία. Κοίτα εδώ κατάδια, κοίτα, πάμε. Πάνθεον. Ένα από τα οριστουργήματα της αιώνιας πόλης. Για πάμε να το δούμε. Πόσο ώρα έχει? Πάρα πολύ. Τι θα κάνουμε? Δεν θα μπούμε. Είμαστε στο πιο ινσταγραμικό μαγαζί της Ρώμης. Πίστευα ότι υπάρχει μόνο στη Φλωρεντία. Τελικά υπάρχει και στη Ρώμη. Παντού βλέπεις τον κόσμο με αυτό το πανίνι, με το συγκεκριμένο περιτύλιγμα. Εγώ θέλω να κάτσω να περιμένω. Ό,τι καλύτερο έχω φάει. Τι πάω, Να σου πω κάτι. Οκ, εγώ δεν έχω πεθάνει σαν γεύση. Συγγνώμη, το ψωμί που τρως, αυτό το ψωμί που είναι σαν τηγανό ψωμό, σαν το έχουν αλυμένο με ελαιόλαδο. Τραγανό. Με ντοματούλα να γλιστράει. Τραγανό, φρέσκο. Ναι. Τι. Εντάξει, τι πήρες τώρα μέσα όμως? Δεν ξέρω. Γιατί δεν μου τα μετέφερες, βαρέθηκες. Δεν βαρέθηκα, αλλά με σπρώχνα από πίσω όλα 30 άτομα. Θα ξαναπήγαινες, θα ξαναπάρεις. Να δοκιμάσω κάτι άλλο. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Πάρα πολύ, γιατί ήταν πολύ φρέσκο το ψωμάκι. Το βλέπω και το λιγουριό μου. Και πήρα με τέτοιο, τι πήρα? Οχ! Ένας γλάρος, τι έγινε τώρα μόλις εδώ? Κάποιος γλάρος έφαγε ένα κουλούρι και του πέσε από το στόμα. Και πήγα να πέσει τα κεφάλια εδώ των κοριτσιών. Φοβερό. Μαρία τρώει αγέρο και ατάραχη. Νάτος, καλός το γλάρο. Καστέλο Σαντάτζελο, το κάστρο των Αγγέλων. Θα αδειάσει, περίμενε. Πότε? Κάτσε ρε, περίμενε. Εγώ και τα παπούτσια για την αλλαγή. Περίμενε, θα αδειάσει τώρα, να. Κάτσε, περίμενε λίγο, περίμενε, πέρασε ένα καρότσι, περίμενε μισό. Κάτσε τώρα, είναι κάτι Κινέζες από πίσω λίγο. Έλα, αδειάζει. Ναι. Πάμε, άντε. Πάμε, δεν θα τα καταφέρουμε ποτέ, ας θα ανοιχτώσει. Ρώμη, η αιώνια πόλη. Εγώ θα πω ότι είναι και η πόλη του έρωτα. Μπορεί κάποιοι να λένε ότι είναι το Παρίσι, για μένα είναι η Ρώμη. Ένας πολύ κοντινός προορισμός. Ένας προορισμός ο οποίος έχει πάρα πολύ ωραίο φαγητό. Κοντά στη δική μας κουλτούρα. Κοντά στις δικές μας γευστικές προτιμήσεις. Εντάξει, σήμα κατά τεθέν για μένα είναι το Aperol. Είναι aperitivo time τώρα, όπως λένε. Είναι περίπου 6-6,5 ώρα, άρα θα πάμε για να πιούμε ένα Aperol Spritz. Δεν ξέρω, νομίζω ότι όποιος δεν την έχει επισκεφτεί αξίζει. Μία πόλη, ένα μουσείο από μόνη της. Αυτά τα έλεγα. Τι είπες? Η πόλη του έρωτα, η πόλη της βρωμιάς. Όλα αυτά τα έλεγα. Δεν έχω δει τη Ρώμη τόσο εργοτάξιο. Δηλαδή, μέχρι και ο Τιβερίς φτιάχνεται. Τι φτιάχνουν, δεν έχω καταλάβει ακριβώς. Εντάξει, τώρα δεν υπάρχει τώρα αυτό, έτσι. Παντού και κλειδώματα, παντού γερανοί, παντού
Δεν ξέρω τώρα, η Μαρία κάτι θέλει το χέρι. Έλα, πάρε. Α, ωραίο, μανικιούρ. Πολύ ωραίο, τέλειο. Έλα λίγο. Έλα. Εδώ. Λίγο. Κάνουμε βίντεο λίγο. Και εδώ οι άνθρωποι δίπλα. Όταν του λέω του Νίκου, πάμε για βίντεο, πάμε. Ο Νίκος φοβάται μήπως τον χέσω κυγλάρι. Θέλω λίγο να δείτε την κατάσταση όταν προσπαθούμε να τραβήξουμε βίντεο. Τσάντες στην πλάτη, μηχανή στα χέρια. Εσύ μια χαρά είσαι. Δηλαδή, εγώ κουβαλάω σαν το χαμάδι. Και εγώ έχω τσάντα, ορίστε. Ναι, συγχαρητήρια. Για εμένα, αν κάποιος έρθει στη Ρώμη ή έρθει στην Ιταλία και δεν φάει βέγγι, είναι η ιεροσιλία. Δεν ξέρω πώς αλλιώς θα το πω. Είναι το καλύτερο παγωτό το οποίο υπάρχει. Γευστικότατο. Έρχομαι μόνο και μόνο για να το γευτώ. Χειμώνα, καλοκαίρι, τα πάντα, όλες οι εποχές. Εγώ βέγγι δεν υπάρχει περισσαφείο χωρίς να φάω. Όσο κόσμο και να έχει, πάω. Στάζει ρε Μαρία, στάζει. Κοίτα εδώ. Κοίτα εδώ. Καλά, εντάξει. Έχει γεμίσει κραγιόν όλο το βέγγι. Πολύ σε γραμμικό. Πάρα πολύ ωραίο. Έχουμε έρθει σε ένα ιταλικό εστιατόριο φανταστικό. Νιώθω ότι είμαι σε ιταλική ταινία ότι παίζω αυτή τη στιγμή. Αυτό το καρό, το πράσινο, όπως βλέπεις στο παλιό, ιταλικό κινηματογράφο. Πάρα πολύ ωραίο, πολύ γουστόζικο, πολύ ωραίο φαγητό. Είναι όλα φανταστικά. Πού είναι αυτό, είναι πίσω από την πιάτσα Ναβόνα, είναι πάρα πολύ κοντά στο κέντρο. Τρατορία, ιταλική, γραφική, παραδοσιακή. Τα πάντα. Είναι εντάξει, νομίζεις ότι είσαι στην Ιταλία που είμαι σε παραμύθι. Ρε φίλε, δεν χωράω εδώ πέρα. Πώς θα κάτσω, όταν έρθει τα φαγητά, τι θα κάνουμε δηλαδή. Καταρχάς έχουν πιάσει τα χέρια σου. Έχω πιάσει τα χέρια με τα πόδια μου. Δεν χωράω εδώ να κάτσω. Πρέπει να βάλεις ένα κέρμα, ένα ευρώ, για να ανάψουν τα φώτα και να θαυμάσεις κάτι βαδιό. Για λίγα λεπτά μένει ανοιχτό, το βλέπει ο κόσμος και μετά πρέπει πάλι να ξαναβάλεις το κέρμα σου. Δεν είναι για τους στόχους ο Καραβάτζιο. Η Ρώμη δεν είναι μόνο πιάτσα τη σπάνια φωτά να ντρεύει. Περιπλανηθείτε και χαθείτε μέσα στα στενά. Θα δείτε πολύ ωραία πράγματα. Κάτσε να έρθω από εδώ, γιατί εδώ ξεφορτώνουμε τώρα, περίμενε. Μέσα εδώ στην εκκλησία τη φοβερή έχουμε και ξεφόρτωμα. Είσαι έτοιμη εσύ? Ναι. Άντε παιδάκι μου, τελείωνε. Το κλασικό τυραμισού. Τυραμισού πόμπι στην Ιταλία. Αν έρθετε, οπωσδήποτε δοκιμάστε το. Περφέτο. Μαρία, εντάξει, έλα, φέρτε τώρα εδώ να το φάω γιατί είναι δικό μου, ε. Έλα και μην τρώσω άλλο, σε παρακαλώ. Εντάξει, έλα, φέρτο σε παρακαλώ τώρα. Έφαγες, έλα, Νικό. Έφαγες αρκετά για το γύρισμα. Θα πάρετε σανσέρ ή θα ανεβείτε με τα σκαλιά? Εγώ προσωπικά με τα σκαλιά. Πιάτσα τη Σπάνια, τα πιο διάσημα σκαλιά της Ρώμης. Να σε έβγαζα και στο εδώ, για έλα λίγο. Πού να με βγάλει. Ωρα. Για πες ξανά. Πού να με βγάλει, για να έχω χώρο πρέπει να μπω μέσα στην τριβάνη. Έχουν μπει εδώ κόσμο, ναι, ορίστε. Η κυρία παίρνει νερό από την πηγή. Η πηγή, φοβερή πηγή. Φοβερή πηγή. Φοβερή πηγή εδώ. Πόσιμο νερό, γάργαρο. Τα λέμε αυτά, θες να τα πεις λίγο. Άντε, πιάσε σειρά. Έχουμε και τον κύριο εδώ μπροστά.
Έχει πάει να κάνει skip the line. Καλύτερο πλάνο τώρα, σχετικό είναι. Πρόσχε μην πέσει, γίνει viral. Υπέροχο. Θέλεις να γίνεις viral προφανώς. Πιο όμορφο από ένα ήσυχο μέρος να έρθεις να διαβάσεις την εφημερίδα σου, να ηρεμήσεις, να δεις την όμορφη πλευρά της Ρώμης, φανταστικά, φωντάνα αντιτρέβει. Φωντάνα αντιτρέβει, το πιο γνωστό συντριβάνι της Ρώμης. Εγώ, κατά τη γνώμη μου, θα πω και το πιο πλούσιο συντριβάνι. Γιατί πόσα χρήματα βρίσκονται καθημερινά από ψηλά στο τέλος της ημέρας? Πάρα πολλά. Νομίζω κάπου είχαμε διαβάσει περίπου στις 2 με 3.000 ευρώ καθημερινά από μονόευρα, διεύρα που πετάνε για μια ευχή. Τη δική σου ευχή την έκανες? Πιστεύω θα το καταφέρουμε το πλάνο. Όλα καλά είναι. Ναι, ναι, υπέροχα όλα. Γεια δώσε και σώσε. Πόσο κόσμο έχει? Πάρα πολύ. Δίπλα από τη Πιάτσα Βενέτσια, Καπιτολινός Λόφος. Δεν τον έχουμε δει ποτέ. Για πάμε. Παιδιά, τώρα αλήθεια, τώρα βρήκατε να κάνετε καθαριότητα που θέλουμε ένα καθαρό πλάνο. Είμαστε στο Φόρο Ρωμάνο και κατευθυνόμαστε προς το Κολοσσέο για να το δούμε πόσο όμορφο είναι φωτισμένο τη νύχτα. Όταν ακούς Ρώμη, τι σου έρχεται στο μυαλό? Κολοσσέο. Άρα... Μαρία, τι γίνεται, θα βγάλουμε? Τώρα περιμένουμε σειρά, έχουμε χαρτάκι, είναι σαν το Σκλαβενίτη, τώρα είμαστε στα Αλλαντικά. Σαλουμερία δηλαδή. Ναι, ναι. Το λες και εθνικό ποτό της Ιταλίας. Aperol Spritz. Εντάξει, φουλ καλοκαιρινό ποτό, το πορτοκαλί ποτό. Έπρεπε να έρθουμε και να πιούμε Aperol Spritz στη Ρώμη. Για να δοκιμάσω. Εντάξει, δεν είναι σαν της Ελλάδας. Μακράν καλύτερο. Για να δοκιμάσουμε. Στο νεκρό το πετυχέ. Καθόλου. Θα πάρω τώρα περίπτωση μάλλον. Πάμε. Για να δω. Έλα, δεν μπορώ άλλο. Η Ρώμη δεν είναι απλώς μια πόλη, είναι ένα ταξίδι μέσα στον χρόνο, μια σύνθεση ιστορίας, τέχνης και πολιτισμού που συνεχίζει να μαγεύει τους επισκέπτες της. Από τα επιβλητικά αρχαία μνημεία μέχρι τις ζωντανές γειτονιές της, η Ρώμη μας θυμίζει πως κάθε γωνιά της έχει μια ιστορία να πει. Ό,τι βλέπουμε στο Instagram συχνά δεν είναι παρά μια σκιά της πραγματικότητας. Είναι εύκολο να ξεγελαστούμε από τις λαμπερές εικόνες και τις τέλειες στιγμές, αλλά ας μην ξεχνάμε πως η αληθινή ζωή δεν χρειάζεται φίλτρα. Οι καλύτερες στιγμές είναι αυτές που φτιάχνουμε εμείς με την αυθεντικότητα και τη διάθεσή μας. Όχι αυτά που δείχνουμε στους άλλους, αλλά αυτά που νιώθουμε πραγματικά. Ας απολαμβάνουμε την αληθινή ζωή όπως ακριβώς είναι. Στο επόμενο σας ταξίδι θυμηθείτε αυτό και μόνο. Ζήστε για εσάς και όχι για τους άλλους και απολαύστε τις στιγμές που εσείς θα δημιουργήσετε.